Τα μέτρα, ναι, είναι τον Οκτώβρη. Δυστυχώς τον Οκτώβρη δεν θα υπάρχει κτηνοτροφία, όχι μόνο στην Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα. Με τους αγρότες και κτηνοτρόφους των Χανίων να ζητούν δια των εκπροσώπων τους δραστικές παρεμβάσεις για την επιβίωσή τους, εξηγώντας πως τα μέχρι τώρα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι ψίχουλα μπροστά στον καταιγισμό των αυξήσεων, ολοκληρώθηκε η περιοδία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργου Γεωργαντά στην Κρήτη. Αν με ρωτήσετε αν φτάνει, θα σας πω δεν φτάνει. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως, έχω δει τα νούμερα, είμαι από κτηνοτροφική οικογένεια, ξέρω ακριβώς πόση μεγάλη δυσκολία υπάρχει. Εκπηρεάζομαι έφτανε από τις ζωοτροφές, από το πετρέλαιο, την ενέργεια, τα λοιπάσματα τα οποία έχουν πάει στα ύψη, τα οποία δεν μπορούμε τώρα. Εάν ήθελαμε 20.000 ευρώ, τώρα θέλουμε 55.000 ευρώ. Από τον αύριο χώρο του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων, όπου συγκεντρώθηκαν το πρωί οι συνδικαλιστές των αγροτών και κτηνοτρόφων, κάλεσαν τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να παρέμβει στην κατεύθυνση μείωσης του κόστους των ζωοτροφών, αντιμετώπισης του κόστους ενέργειας και μέτρων στήριξης των νέων αγροτών. Εγώ λέω πως είσαστε όλοι κατά του αγρότη. Εδώ δεκαετίες, όχι τώρα. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων συνεταιρισμών και συνδικαλιστικών φορέων, ο Γιώργος Γεωργαντάς επανέλαβε την πρόθεση του Υπουργείου για πάταξη της κερδοσκοπίας στην αγορά των ζωοτροφών, ενώ αναγνώρισε ότι η Κρήτη αδικείται ως περιφέρεια στα προγράμματα βιολογικής καλλιέργειας. Προσπαθούμε λοιπόν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα πλαίσια των συνδράσεων του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ευρώπη, να διεκδικήσουμε και για τη χώρα μας, όπως συνολικά και άλλες χώρες διεκδικούν, μια ενίσχυση από τα ευρωπαϊκά μέσα, από τα ευρωπαϊκά εργαλεία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι παλεύουμε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Το κόστος των ζωοτροφών, των λοιπασμάτων, των φαρμάκων έχει εκτοξευτεί. Η παραγωγή βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Η κυβέρνηση αυτή που έχει δείξει ότι τώρα ακούει τον πρωτογενή τομέα, ότι θα κάνει αυτό που πρέπει για να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του τομέα και την περαιτέρω ανάπτυξή του. Η κτηνοτροφία αυτή τη στιγμή καταραίει. Καταραίει. Θεωρούμε τώρα ότι θα το παλέψει το Υπουργείο. Νωρίτερα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και τα εργαστήρια του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων, δηλώνοντας ότι θα συνδράμει στο σπουδαίο επιστημονικό έργο που επιτελεί. Κάνουμε κλασική γενετική διασταυρώση, αλλά για να επιταχύνουμε χρησιμοποιούμε μοριακές τεχνικές. Μπορεί πραγματικά και προάγει την έρευνα. Συγχρόνως βοηθάει στην κατάρτιση εκπαιδευόμενων με τον καλύτερο τρόπο. Έμεινε, πιστεύω, απόλυτα ικανοποιημένος για την προσφορά του ΜΑΙΧ, τόσο εθνικά όσο και διεθνώς, και ευελπιστούμε ότι θα συνδράμει και αυτός περαιτέρω στην ανάπτυξη του ΜΑΙΧ και τη στρατηγική δραστηριότητα που έχει αναπτύξει ως τώρα. Το μεσημέρι, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επισκέφθηκε τα γραφεία της ΝΟΔΕ Χανίων, όπου συναντήθηκε με τοπικά στελέχη του κόμματος.